συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας που συνεκλήθη στην Αθήνα υπό την προεδρία του καθηγητή Αλέξη Λικουριώτη συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως η διαμόρφωση της νέας εκπαιδευτικής δομής των πανεπιστημίων. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων. Μπαράζ κινητοποιήσεων προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης με ζητήματα αιχμής της καταργήσης σχολικών μονάδων, αλλά και τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης. Αύριο το απόγευμα οι καθηγητές της περιοχής πραγματοποιούν έκτακτη γενική συνέλευση στις 7 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Στη συνέλευση θα συζητηθεί το πλαίσιο δράσης της ΟΛΜΕ, η οποία έχει αποφασίσει σειρά κινητοποιήσεων. Η Ομοσπονδία των Καθηγητών προτείνει στους καθηγητές τη διεξαγωγή 48 ώρες απεργιακής κινητοποίησης στις 22 και 23 Φεβρουαρίου μαζί με τους δασκάλους. Τα ανοιχτά θέματα στην εκπαίδευση θα συζητηθούν και στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 5 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Στην Πάτρα θα βρεθούν αύριο οι Δήμαρχοι της Δυτικής Ελλάδος και οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων για την εφαρμογή του Καλλικράτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτεία και εντάσσεται στις συναντήσεις διαλόγου αιρετών που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της ΚΕΤΚΙ για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Καλλικράτη και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμαρχοι σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων, αλλά και στα οικονομικά και ζητήματα ανάπτυξης. Η πρώτη συνάντηση των Δημάρχων με αντίστοιχο αντικείμενο είχε γίνει στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου και η τρίτη συνάντηση διαλόγου αιρετών θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 14 Φεβρουαρίου. Ένα έργο που είχε δρομολογηθεί από τη Δημοτική Αρχή της Αποδοτίας μπαίνει σε φάση δημοπράτησης. Πρόκειται για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισμού στην Ανοχώρα, που είχε ήδη ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξη με προϋπολογισμό 2.650.000 ευρώ. Το έργο αφορά στη δημιουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού και δικτύων αποχέτευσης και αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων σε μια άκρος τουριστική περιοχή της Ναυπακτίας. Σ' άλλο προκαλεί απόφαση τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικό το δικαίωμα συμμετοχής των αλλοδαπών στις πρόσφατες εκλογές, χαρακτηρίζοντας ανίσχυρες τις διατάξεις του σχετικού νόμου. Σχολιάζοντας την απόφαση, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για ολισθηρό πισωγύρισμα που κινείται σε ακροδεξιά λογική. Ιδιαίτερα σκληρά ήταν τα σχόλια που ακούστηκαν για την απόφαση στις συνεδρίες του λεγόμενου διαθεσμικού οργάνου, το οποίο συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου. Η επταμελή σύνθεση του 4ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο 3838 του 2010, κατ' εφαρμογή του οποίου αλλοδαποί που διαμένουν στη χώρα μας έλαβαν την ελληνική ηθαγένεια και ακολούθως άσκησαν το εκλογικό δικαίωμα στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου. Οριστική απόφαση επί του κρίσιμου αυτού ζητήματος, ωστόσο, θα λάβει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου παραπέμφθηκε η υπόθεση. Μόνο οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε και δεν μπορεί να επεκταθεί σε αλλοδαπούς χωρίς αναθεώρηση του συντάγματος, υποστηρίζουν οι Συμβούλοι Επικρατείας.